πρωτοχρονιά ετοιμάζεται να γιορτάσει και η Πάτρα και η τοπική αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί με εορταστικό ωράριο, ενώ παραμένει στην πλατεία Όλγα στο Παγοδρόμιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών για την υλοποίηση του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Πάτρας. Οι εκδηλώσεις που κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος, ο μοναδικός φορέας δηλαδή που πραγματοποιεί κάποιες εκδηλώσεις στην πόλη, πάνε πολύ καλά, τόσο η μουσική του δρόμου, δρόμενα τα οποία γίνονται στο πάνω μέρος συνήθως πλατείας Γεωργίου ή στην πλατεία Όλγας ή και σε άλλες τοποθεσίες της Πάτρας, πάνε πολύ καλά. Σήμερα 29 Δεκεμβρίου και στις 30 το Παγοδρόμιο θα λειτουργήσει από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και την παραμονή της πρωτοχρονιάς από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Στο χώρο του Παγοδρομίου πραγματοποιείται συλλογή παιχνιδιών, τροφίμων, ρούχων και φαρμάκων σε συνεργασία με το κοινωνικό φαρμακείο της Πάτρας. Με το Παγοδρόμιο πραγματικά ο κόσμος πάει, είναι εντελώς δωρεάν, μικροί μεγάλοι το επισκέπτονται. Περίπου μέχρι στιγμής κυμαίνεται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα ή ας πούμε με ένα δείκτη πιο χαμηλό γύρω στο 5 με 10%. Κάποιοι εμπόροι της Πάτρας δηλώνουν ικανοποιημένοι με το τζίρο τους, κάποιοι άλλοι πάλι περίμεναν περισσότερα. Κοιτάτε, αυτές οι μέρες είναι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ημερολογιακά έχουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Από θέμα τζίρου και δουλειά στα καταστήματα δεν είναι αυτό που προσδοκούσαμε. Ελπίζουμε να είμαστε και του χρόνου στα μαγαζιά μας και να πούμε ότι στεκόμαστε με νύχια και με δόντια. Αυτές τις μέρες η αγορά κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Θεωρώ ότι όλα καλά. Έγινε ένα ξέσπασμα στους καταναλωτές, ψώνιζαν, έδειξαν απελευθερωμένοι ψυχολογικά, γιατί από εκεί ξεκινάει η αγορά, είναι καθαρά ψυχολογία. Έδειξαν όρεξη να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους.